κύριε Αρναουτάκη, στην Νέα Πολύ απόψε σε μια βιβλιοπαρουσίαση διαφορετική από άλλες. Μια παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει να κάνει με ένα γεγονός που μας έχει κάνει να τριχιάσουμε όλους κάθε φορά που ακούμε τον ύμνο αυτό του ελληνικού μπάσκετ πριν από τόσα χρόνια, το 87 ήταν. Από το Βασίλη το Σκουντή, εδώ στη Νέα Πολύ, ένας παλιός φίλος που έχει προσφέρει πάρα πολύ στον αθλητισμό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι απόψε εδώ για να παρουσιαστεί το βιβλίο και να κάνω ένα χαιρετισμό, γιατί ο Βασίλης ο Σκουντής έχει προσφέρει πολλά. Είμαστε πια πρωταθλητές. Το μπάσκετ είχε μπει σε όλα τα σπίτια και έχει μπει σε όλα τα σπίτια της Ελλάδος μέσα από τη μεγάλη πορεία που είχε η επίσημη αγαπημένη μας. Άρα είναι υποχρέωσή μας να έρθουμε εδώ και να χαιρετήσουμε την εκδήλωση αυτή. Συγχαρητήρια σε όλους. Πρόσφατα υπογράψατε έργα που αφορούν τα γήπεδα του νομουλαστείου, τα φρεσκαριστούν γήπεδα και αθλητικές υποδομές. Η περιφέρεια είναι κοντά στον αντισμό και στην νεολαία. Έχουμε αποδείξει όχι με λόγια, αλλά με έργα, ότι έχουμε χρηματοδοτήσει για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 12 αθλητικές εγκαταστάσεις. Η προχθεσινή ήταν για την Ιεράπετρα, το Μισαντάκιο γήπεδο, που είναι το 12ο. Και προχωρούμε, μόλις ολοκληρωθούν και κάποιες άλλες μελέτες, ούτως ώστε εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου ή αρχές του χρόνου θα έχουμε κοντά στις 15 αθλητικές εγκαταστάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου χρηματοδοτήσει. Γιατί πρέπει τα παιδιά μας να πηγαίνουν στον αθλητισμό, αναδεικνύουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από διάφορες άλλες δραστηριότητες και συμμετέχουν σε διάφορα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα, υποστηρίζει όλες τις αθλητικές δραστηριότητες με οικονομική ενίσχυση και το Δήμο Αγίου Νικολάου και τους υπόλοιπους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου αλλά και όλης της Κρήτης, και θεωρώ με αυτή τη συνεργασία που υπάρχει με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα αθλητικά σωματεία, είμαστε ικανοποιημένοι για το έργο το οποίο επιτελούμε στον αθλητισμό. Πολύ ευχαριστώ πολύ.